Κύριε Ιωαννίδη μου, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Μπογδάνο, καλημέρα. Καλημέρα Σάκη μου. Λοιπόν, τούτη δύο η εκπομπή αποφεύγει να βγάζει πολλούς βουλευτές όλων των παρατάξεων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας για λόγους τάκτ, κατά κύριο λόγο, εκτός αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε και εκεί βεβαίως το κάνουμε. Το ίδιο και με τους υπουργούς, είτε τους καλούμε στο στούντιο, είτε κοιτάμε να έχουμε συνομιλίες πολύ συγκεκριμένες με συγκεκριμένη ατζέντα και ερωτήσεις. Όμως αυτό μας δίνει την χαρά να συνομιλούμε με φίλους μας οι οποίοι ακόμα δεν κατέχουν την βουλευτική ιδιότητα. Και επειδή είστε, αγαπητέ μου φίλε, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, πείτε μου κατά πρώτον πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Είχαμε μια πανδημία, αυτό μάλλον ξεχνάνε κάποιοι, ναι, ότι η οικονομία πριν την πανδημία είχε πάρει μια πάρα πολύ καλή, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στην πανδημία είναι ένα παγκόσμιο οριζόντιο φαινόμενο και δυστυχώς αυτό μας κάνει όλους να τρέχουμε να διορθώσουμε τα πράγματα στην οικονομία. Όπως αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία το υγειονομικό, αντιμετώπισε και το οικονομικό ζήτημα. Και έχει δώσει τα εργαλεία τα χρηματοδοτικά, ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα αντιμετωπίσει. Και δεν είμαι αισιόδοξος μόνο από το πακέτο, την πρόταση πακέτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μαμούθ πρόταση, 32 δισεκατομμύρια, και κάποιοι προσπαθούν αυτό το πράγμα να το μειώσουν. Και ποσοστιαία, να ξέρετε, η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, το ποσοστό που παίρνει από την πίτα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται πώς θα κατανοηθούν αυτά εδώ τα κονδύλια, έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει η ρότα η ελληνική οικονομία. Είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Ναι, με ρώτησε χθες και ο Μάκης ο Πολάτος, προχθές δεν θυμάμαι πότε ήταν. Του λέω, κοίτα, αν κάναμε αυτό θα λέγανε το άλλο. Αν κάναμε το άλλο θα λέγανε ότι έπρεπε να κάνουμε αυτό. Αν ισορροπούσαμε το αυτό με το άλλο, θα μας λέγανε ότι πρέπει να ισορροπήσουμε το άλλο με το αυτό. Και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι 24 δισεκατομμύρια ουσιαστικά χωρίς όρους, 8 με τους προνομιακότερους όρους μπορούν να δοθούν στην παγκόσμια οικονομία πάλι δισεκατομμύρια και μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει ότι διαχειριστικά τα πάει καλά. Σε τι δεν τα πάει καλά η κυβέρνηση, αυτό θέλω σε παρακαλώ να μου πεις. Αυτό το οποίο έχω δει εγώ και τουλάχιστον μας έρχονται πολλοί στο οικονομικό επιμελητήριο, ναι, είναι παράπονα που κάνουν επιχειρηματίες και μικροεπιχειρηματίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει να προπολίσουμε. Δηλαδή, στα πεπίχτα τα οποία βγαίνουν, ναι, πολλοί επιχειρηματίες πηγαίνουν και δεν παίρνουν τη χρηματοδότηση την οποία έχει επιβάλλει ουσιαστικά το ελληνικό κράτος να πάρουν μέσω των τραπεζών. Τι θα κάνουμε με αυτό όμως? Διότι είδα μία ανάρτηση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, και του Αδόνιδος Γεωργιάδου τις προάλλες, που λέει ακριβώς αυτό, ότι μου λένε ότι οι τράπεζες δεν έρονται στο ύψος της περίστασης. Θα σας πω που έγινε αυτό το πρόβλημα. Τι πρέπει να πάμε να κάνουμε δηλαδή? Δεν είμαι και ανταρσία. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με όρους. Και γιατί δίνουν δάνεια με όρους? Γιατί τα λεφτά που υπάρχουν μέσα στις τράπεζες είναι τα δικά μου τα λεφτά, τα δικά σου τα λεφτά, είναι τα λεφτά του κόσμου. Και επειδή οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια είχαν πέσει πολύ έξω, και τουλάχιστον πριν την κρίση και κυρίως μέσα στην κρίση την οικονομική, είναι πιο φιδωλές. Πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον έχει αλλάξει το παιχνίδι και ότι είμαστε σε μια διαφορετική κρίση. Δεν είναι μια συστημική κρίση που είχαμε την προηγούμενη χρόνια. Και ότι πρέπει να ανοίξουν την κάμιλα, γιατί ούτως ή άλλως παίρνουν λεφτά για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά η κυβέρνηση δεν κάθισε μόνο σε αυτό. Έβγαλε ένα πρόγραμμα για τη δανειοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις μέχρι 25.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, που σημαίνει ότι οργανισμοί θα μπορούν να δίνουν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις μικρομεσαίες επενδύσεις ως κεφάλαια κίνησης, ως 25.000 ευρώ. Και το δεύτερο βέβαια που πρέπει να γίνει είναι να πιεστούν οι τράπεζες. Νομίζω ότι είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι όποια τράπεζα δεν διαθέτει αυτά τα κονδύλια, αυτή τη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, θα τα παίρνουμε και θα πηγαίνουμε σε άλλες τράπεζες οι οποίες θα κάνουν αυτήν εδώ την δουλειά. Ακούω όμως μια κριτική, να ξέρετε, αυτό με πειράζει και πολύ, από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τη μεσαία τάξη, με την εστίαση, με. Τώρα δείτε ποιος μιλάει. Η κυβέρνηση προηγούμενη, η οποία διέλυσε την μεσαία τάξη, η οποία φορολόγησε όλες τις επιχειρήσεις, υπερφορολόγησε
Θυμάστε, από το 13% αυτή η διαφημιστία στο πήγε 24. Και άλλους φορολογικούς συντελεστές. Έρχεται τώρα και κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση η οποία και μειώνει φόρους, σε μια κυβέρνηση η οποία θα μειώσει και άλλους φορολογικούς συντελεστές. Θα γίνει άμεσα αυτό και νομίζω το γνωρίζεις και εσύ, Κωνσταντίνε, όπως είναι η προκαταβολή φόρου, που θα την πάμε σχεδόν στο μισό, στο 100% την το περιμένω πώς και πώς και προσωπικά το περιμένω, θέλω να σου πω πώς και πώς. Και όλοι μας το περιμένουμε. Όπου ο κόσμος, Σωτήρης Νομικός, καπετάν Γιάννης, Ιωάννης Κυριαζής. Τίποτα, συγγνώμη, βλέπω τη λίστα από τους ακροατές με τους οποίους θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Μην οχλείς εσύ, μην επηρεάζεσαι. Είναι μια εξαγγελία προεκλογική, η οποία θα την κάνουμε πράξη. Επίσης, θέλω να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε σε μια κανονικότητα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κυβερνητικά είχε κάνει ένα πρόγραμμα πριν αναλάβει την κυβέρνηση. Αυτό το πρόγραμμα προφανώς και αλλάζει τώρα λόγω πανδημίας. Δηλαδή, εμείς μπορεί να είχαμε κανονίσει ότι στο τρίτο εξάμηνο θα κάναμε αυτές τις τομές. Καλά, τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει όλα. Έχει ξυπνήσει ο Τσοβόλας μέσα μας. Ακριβώς. Αυτά αλλάζουν. Είναι μια πανδημία. Να με συγχωρείς κάτι, γιατί περίμενε, κάνει μορφασμούς ο απορροβοκάτορ Μυτιλινιός. Τον ξέρεις. Λοιπόν. Πάντα. Με συγχωρείς, φίλε μου. Έχει ξυπνήσει μέσα μας ο Τσοβόλας. Αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε για να δώσουμε. Ξέρεις ποιο είναι το κύριο πρόβλημα του σοσιαλισμού? Ότι σε κάποια στιγμή του τελειώνουν τα λεφτά των άλλων. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει η Μάργαρετ Θάτσερ. Παιδί της Μάργαρετ Θάτσερ, ο Σάκης Ιωαννίδης και του Ρόναλντ Ρέγκαν, να τα λέμε και αυτά. Δεν το έχει πει μόνο η Μάργαρετ Θάτσερ. Νομίζω έχει φανεί στην πραγματικότητα και κυρίως στην Ελλάδα. Το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε με τα μνημόνια, τώρα μην γελιόμαστε. Στην Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα δεν τους τελειώνουν τα λεφτά των άλλων. Εδώ δεν τους τελειώνουν τα σπίτια των άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι στην Ελλάδα αυτό το γαλατικό χωριό της παγκοσμιότητας, ορισμένα πράγματα αργούν, άλλα ισχύουν με στρεβλώσεις. Είμαστε περίεργο συνολάκι. Να δώσω όμως σε μια μελέτη που είχαμε κάνει υποπερασμένο χρόνο για την κρίση που είχαμε περάσει τη δεκαετία. Η Ελλάδα στάθηκε όρθια, να ξέρετε, οικονομικά λόγω της οικογένειας. Και αυτό είναι κολμάτι σημαντικό. Τι φάση στάσεις εσύ τώρα? Έτσι. Τώρα θα μου πεις ότι είσαι και υπέρ της πατριαρχίας. Σε λίγο θα μου πεις ότι καταδικάζεις και τα επεισόδια των αγνών αντιρατσιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αλλού. Εντάξει, εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ρε φίλε, αλλάζουνε τη φατσούλα του μαύρου στον Μπαρμπαμπέν. Όταν είδα ότι έριξαν το... Το άσπρο ρύζι θα λέγεται ακόμα άσπρο ή είναι ρατσιστικό? Όταν είδα ότι έριξαν το άγαλμα του Τόμας Τζέφερσον. Όταν είδα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ρίχνανε το άγαλμα του Τσόρτσιλ και το λέγανε Ναζί. Δηλαδή βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία έχουν περάσει το Ρουβίκονα και έχουν πάει στην άλλη μεριά. Χρειάζεται συγκράτηση. Ναι, έγινε ένα έγκλημα ενός αστυνομικού, αλλά χρειάζεται συγκράτηση. Γιατί πολλές φορές πάμε στην άλλη πλευρά κάποιοι άνθρωποι και γίνεται το ίδιο με αυτούς που κατηγορούν. Και αυτό είναι πάντα το πρόβλημα πολλών που το παίζουν αντιρατσιστές, που το παίζουν ακροαριστεροί κλπ. Γίνεται το ίδιο με αυτό το οποίο καταγγέλνουν. Δεν αλλάζουν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αισιοδοξία θέλει, η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Και περισσότερο Σάκη Ιωαννίδη αυτή η εκπομπή θέλει. Έχει καλή κυβέρνηση. Και έτσι γεγαλείς βουλευτές, σαν και σαν Ακώστα. Και περισσότερο Σάκη Ιωαννίδη αυτή η εκπομπή. Αγαπητέ μου φίλε, σε ασπάζομαι. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Μου επιτρέψει τον δημόσιο ενικό, θα ήταν υπερβολικά στημένο να το παίζαμε διαφορετικά. Χίλια ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα τα λέμε συχνά πυκνά. Σάκης Ιωαννίδης, κύριες και κύριοι, μέλος ΔΣ, οικονομικού επιμελητηρίου, υποψήφιος βουλευτής, Νέα Δημοκρατία, Βόρειος Τομέας, για λίγο στο ΓΑΜΑ, ξαναλέω, φοβερή επίδοση, πολύ καλοχτυπημένο και πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ.